συνεχίζουν ένα άσχημα τα πράγματα σε μια άλλη εκπομπή του Αντένα. Στην Face Κορδά, ένα από τα πιο δυνατά της όπλα μαζί με τον Παπαδάκη παραμένουν έτσι στην πρωινή ζώνη, δυνατή αρκετά. Χθες η Face Κορδά στο δυναμικό κοινό έκανε 14,2%. Ποια την πέρασε είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, που εντάξει παραδοσιακά περνάει την Face Κορδά όταν βρίσκονται οι δυο τους στον τηλεοπτικό αέρα. Άρα στο δυναμικό κοινό, ποια είναι η έκπληξη που πέρασε. Η έκπληξη είναι κάτι που τέτοια νούμερα δεν έχει ξανακάνει. Είναι η Κατερίνα Καραβάτου με τον Κρατερό Κατσούλη, που έκαναν 17,3%. Είναι εντυπωσιακά νούμερα όταν στο γενικό θυμόμαστε ότι με το ζόρι φτάναν τα διψήφια. Έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι στο γενικό το πρωινό της Face Κορδά έκανε 15,6, ενώ η εκπομπή η συγκεκριμένη της Καραβάτου με τον Κατσούλη κάνει στο σύνολο τηλεθέασης 11%. Άρα βλέπουμε ότι το 11% του γενικού συνόλου μετατρέπεται από το δυναμικό κοινό, εκεί πέρα που πέφτει η διαφήμιση, δηλαδή και το χρήμα, πόσο της 100? 17,3. Εντυπωσιακά. Και η Σκορδά πόσο? 14,2 είχα η Σκορδά. Στο δυναμικό κοινό, ξαναλέμε. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι έχει πάρει κεφάλι η Καραβάτου. Κατερίνη Καραβάτου με τον Καρτερό Κατσούλη. Και είναι και μια δικαίωση για τον τηλεοπτικό σταθμό Star, διότι η λογική έλεγε πέρσι που δεν κάναν νούμερα να τους κόψει. Επέμειναν όμως συγκεκριμένη εκπομπή, τους στήριξαν και δικαιώνεται μέχρι σήμερα το Star. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο. Και καινούριο έκανε 11,2. Καινούριο, μάλιστα. Στο δυναμικό. Για το Open μια χαρά. Μια χαρά τους είναι. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο.